που λείπουν αρκετά από τα Γιάννα, που όπως θέλουμε να την αποκαλούμε, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις. Αλλά στην Κυριολεξία η νεολαία είναι ένα μοναστήρι. Βλέπω ότι είναι μόνο άντρες, γυναίκες δεν έρχονται καθόλου. Έρχονται, αλλά είναι επιτοπλίστων φοιτήτριες και η νοοτροπία δεν το επιτρέπει τόσο πολύ εδώ στα Γιάννα να έρθει γυναίκα. Γιατί κακοχαρακτηρίζει ένα παιδί που πάρει στα πιλιάρδα, κακοχαρακτηρίζεται γιατί έρθει στα πιλιάρδα. Και πού συναντάτε τις κοπέλες εδώ? Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Εγώ τη δικιά μου τη φέρω και στα μπιλιάρδα, παίζει και μπιλιάρδο. Εσύ πόση ώρα τη μέρα παίζει μπιλιάρδο? Μια μισή ώρα, άμα έχω λεφτά. Τι προβλήματα βλέπεις ότι υπάρχουν στη διασκέδαση των νέων στα Γιάννενα? Προβλήματα πολλά δεν υπάρχουν στη διασκέδαση. Δισκοτέκ υπάρχουν. Το μόνο που δεν έχει είναι να ασχοληθούμε λίγο με τον αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο είναι ο μόνος τρόπος. Γιατί ούτε γήπεδα υπάρχουν να αθληθείς, ούτε πισίνες έργο για κολύμβηση, ούτε τίποτα. Υπάρχουν όμως τα κολυμβητήρια. Υπάρχουν δύο κολυμβητήρια. Φεύγω και εκεί, αλλά όχι αρκετά συχνά, γιατί δίνεις κάποια αλφα, ένα αλφα ποσό, ξέρω εγώ, 25 γραμμές για μία ώρα. Δεν σε αφήνει να κάνεις αθλητισμό στην Κυριολεξία, ξέρω εγώ, για 5 ώρες. Το κολυμβητήριο δεν μπορεί να πάει όποιος θέλει? Όχι, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να βγάλεις ένα δελτίο, να ακολουθείς προπονήσεις. Αν δεν ακολουθείς προπονήσεις, διαγράφουν και κάτι τέτοιο νομίζω. Το κολυμβητήριο στα Γιάννενα μπορεί όλη η νεολαία, από μικρά παιδιά μέχρι 18-20 χρονών και πιο πάνω, να αθληθούν και να κολυμπήσουν δωρεάν, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Είναι ενημερωμένοι οι νέοι στα Γιάννενα για τις δυνατότητες που παρέχει το κολυμβητήριο? Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει μια εκστρατεία για ενημέρωση και στις εφημερίδες, γενικά στον τύπο, και ανακοινώσεις που κάναμε στο κολυμβητήριο. Και έχουν μάθει πολλά παιδιά ότι λειτουργούσε, τουλάχιστον το καλοκαίρι. Το κολυμβητήριο δεν θα δουλέψει αυτό το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει ζεστό νερό. Το δίσκο? Ναι. Ναι. Σε πάρτι πάτε καθόλου? Όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα άτομα. Οργανώνονται εδώ πάρτι συχνά? Ναι, αρκετά συχνά. Πόσο συχνά έρχεσαι στο δίσκο? Εγώ προσωπικά κάθε μέρα. Πώς αλλιώς διασκεδάζεις? Όπως μπορώ. Διαβάζεις βιβλία? Ναι, αρκετά. Η δίσκο είναι για σένα φτηνή διασκέδαση? Φτηνή διασκέδαση? Απλώς είναι ένας τρόπος για να ξεδίνεις λιγάκι. Σου λείπει κάτι τη διασκέδαση εδώ στα Γιάννενα? Αυτό νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα υποκειμενικό. Δηλαδή μπορείς άνετα να διασκεδάσεις οπουδήποτε. Είτε βρίσκεσαι στην Αθήνα, είτε στα Γιάννενα, είτε οπουδήποτε αλλού. Εσένα σου λείπει κάτι τη διασκέδαση εδώ στα Γιάννενα? Όχι, τίποτε. Το πάνε να τη βρίσκεσαι με τον εαυτό σου. Εσύ τη βρίσκεσαι? Ναι, με τον εαυτό σου. Μετά διασκεδάσεις οπουδήποτε. Μπέλο, είστε ο ιδιοκτήτης μιας δισκοτέκ στα Γιάννενα. Πόσα χρήματα έχετε επενδύσει σε αυτή τη δισκοτέκ? Γύρω στα 12 εκατομμύρια. Αρκεί να σας πω μόνο ότι η ιστορία έχουν έρθει οι Γερμανοί που έχουν εκεί να τη φτιάξουν. Βγάζει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια διαφορετικά σχέδια. Είναι η τρίτη στον κόσμο που γίνεται κατά αυτή την έννοια. Είστε ικανοποιημένος αυτή την επένδυση? Έχετε κάνει απόσβεση? Απόσβεση δεν έχω κάνει ακόμη, άλλωστε 8 μήνες εργάζομαι. Είμαι ικανοποιημένος, ναι. Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος. Από ό,τι βλέπουμε, η διασκέδαση στη δισκοτέκ είναι το top της διασκέδασης στα Γιάννενα. Ναι, έχετε... ναι, έτσι είναι. Με ποιους άλλους τρόπους διασκεδάζουν εδώ οι νέοι? Δεν νομίζω ότι εκτός από την δίσκο υπάρχει κάτι που μπορεί καλύτερα να τους προσφέρει τη διασκέδαση. Είτε μουζούκια είτε οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε τα αποφεύγουν νομίζω. Δισκοτέκ? Μία φορά την εβδομάδα. Οι κοπέλες έρχονται εδώ μόνες τους συχνά? Περισσότερες φορές όχι. Πόσο πληρώνεις με ένα ποτό? Καταρχήν όταν έρχομαι στη δισκοτέκ δεν ενδιαφέρει το ποτό που θα πάρω, αλλά έρχομαι για διασκέδαση, καταλαβαίνεις. Έρχεσαι μόνος ή με παρέα? Έρχεσαι εδώ να συναντήσεις κοπέλες? Τις περισσότερες φορές έρχομαι με παρέα. Για εσά
διασκεδάσει δισκοτέκ. Και οπωσδήποτε είναι. Πας ποτέ σε κάποια άλλη πόλη για να διασκεδάσεις? Όχι, αν για να διασκεδάσω στα Γιάννη τα βρίσκω όλα. Εδώ στη δισκοτέκ γίνεται καμάκι. Και εδώ το κάνεις και παντού. Αλλά από εδώ έρχεσαι να διασκεδάσεις. Δεν μπορείς να καλάσεις την κάθε παρέα το καμάκι. Τι άλλη μουσική ακούς εκτός από δίσκο? Δίσκο σε περισσότερο, δηλαδή λαϊκά. Και λαϊκά. Τα λαϊκά που βρίσκεις να τα ακούς, υπάρχουν εδώ κέντρα? Υπάρχουν. Πολλά. Υπηρώτικη μουσική ακούς? Πρώτα, αν λες πυρώτικη κλαρίνα θες να σε πεις. Ναι, την παραδοσία. Όχι, όχι. Γιατί? Όχι, γιατί δεν έχω μπει ακόμα μέσα στο κύκλο της. Αντιμετωπίζει μια κοπέλα στα Γιάννενα? Πάρα πολλά προβλήματα, γιατί πρώτον σαν κοπέλα μόνη της δεν μπορεί να βγει έξω. Δεύτερον, δεν υπάρχουν μέρη διασκέδασης. Και είναι γενικό το πρόβλημα, όχι μόνο για τα κορίτσια, αλλά και για τα αγόρια. Ναι, υπάρχει περιορισμός από το σπίτι για να βγαίνετε έξω? Εντάξει, ο περιορισμός ποτέ δεν λείπει από το σπίτι. Ανάλογα τώρα με τι οικογένειες είναι. Είναι, ας πούμε, περισσότερο ελεύθερες, έχουν ελεύθερο. Μερικοί χώροι που οι γονείς σας λένε ότι δεν μπορείτε να πάτε? Όπως ξέρετε, η δισκοτέκ είναι ο μοναδικός χώρος που συνήθως μας απαγορεύουν να πηγαίνουμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά έχει περαστεί. Γίνονται εδώ καθόλου συναυλίες ροκ ή τίποτα άλλες συναυλίες? Συναυλίες, όχι. Εκτός από συγκροτήματα, από παιδιά, έτσι, απλά δηλαδή πράγματα. Γίνονται μερικές συναυλίες μόνο όταν έχουμε τα υπηρετικά κάθε καλοκαίρι, αλλά είναι περισσότερο πολιτικά συγκροτήματα. Ξένα συγκροτήματα όχι ποτέ. Είναι κάτι που λείπει, ενώ η δυνατότητα να γίνει αυτό. Με την πολιτική ασχολείστε? Ναι, αλλά όχι μανιωδώς, δεν είμαστε φανατικοί. Υπάρχει πολιτική δραστηριότητα για τους νέους εδώ στα Γιάννενα? Νομίζω πως υπάρχει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει αρκετή. Πιστεύω ότι η Αθήνα τελικά έχει καταλήξει το μονοπόλιο για τα νέα παιδιά και ότι στην επαρχία λείπουν λέσχες, ίσως που να μπορούν τα νέα άτομα να μαζεύονται και να κάνουν περισσότερες ίσως πολιτιστικές εκδηλώσεις και αυτά. Ενώ στην Αθήνα αυτή τη στιγμή θεωρείται το μπιλιάρδο, ξέρω εγώ, το πινκ πονγκ και το μπόλινγκ ακόμα είναι από τα πιο φυσικά, πόσο στα πω, χόμπι για τα κορίτσια ακόμα, εδώ πέρα θεωρείται κάτι κακό. Καθώς οι δείκτες του ρολογιού περνούσαν τα μεσάνυχτα, το συνεργείο της ΕΡΤ βρέθηκε σε κάποια στέκια που η καλή γιαννιώτικη κοινωνία δεν συνηθίζει να επισκέπτεται. Και εκεί συναντήσαμε έναν άλλο κόσμο που αναζητεί έναν άλλο τρόπο διασκέδασης, μέσα από δικές του συνταγές.